Ναι, πρώην. Είναι πρώην στο Φόρμα. Είναι επιχειρηματία. Και είναι αγωνιστή τώρα στο Survivor και διεκδικεί και εκείνο το μερίδιο του. Μάλιστα. Και πάει και καλά αθλητικά. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν έχει παρατραβήξει λίγο ρε παιδιά το Survivor. Δηλαδή τώρα έχουν φύγει όλοι οι χαρακτήρες που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον, πιστεύω, Διονυσία μου. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αλήθεια. Ποιο σε να σου κεντρίζει το ενδιαφέρον να κάτσει να δει τώρα. Συν του ότι, γιατί να κάτσει να δει Δευτέρα-Τρίτη, όταν Τετάρτη ξέρει ότι θα είναι η αποχώρηση. Γιατί να μην το δει. Τι διαφορά έχει από το όταν ήταν πιο πολύ, ήξερες ότι θα μειωθεί ο αριθμός και θα φτάσει αυτή τη στιγμή σε κάποιους τεσσάρων, γιατί τέσσερις θα γυρίσουν. Ναι. Η τετράδα θα έρθει ουσιαστικά να αγωνιστεί στην Ελλάδα για το έπαθλο από εκεί και πέρα. Εγώ τώρα περιμένω απλά την Τετάρτη για να δω ποιος θα φύγει. Mm-hmm. Και υπάρχει και μία πληροφορία, παιδιά, δυστυχώς. Υπάρχουν δύο πληροφορίες βασικά. Η πρώτη είναι ότι μπορεί να υπάρξει διπλή αποχώρηση, δηλαδή να έχουμε Δευτέρα-Τετάρτη έπαθλο ασυλίας. Δεν ξέρω αν θα γίνει από αυτήν την εβδομάδα όμως ή από την άλλη. Οπότε, αν έχουμε Δευτέρα-Τετάρτη, ξέρουμε ότι από όσα έχουν διαρρεύσει, στην κατάταξη πλέον πιο χαμηλά είναι η Βαλαβάνη, ο Χρανιώτης και ο Σπαλιάρας. Είναι αρκετά χαμηλά. Ναι. Και ο Μισθοφόρος δεν είναι ψηλά. Και η Σάρα. Και για το Μισθοφόρο το ξέρω. Και λένε τώρα, ακούγεται, δεν το προσυπογράφουμε γιατί δεν είναι δική μας πληροφορία, είναι από ό,τι διαβάζουμε στα διάφορα, όχι στο Twitter, όχι στα site, ότι στο έπαθλο ασυλίας αυτή την εβδομάδα χάνουν οι μαχητές και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αποχωρήσει ο Σπαλιάρας. Θα φανεί. Δεν το υιοθετούμε. Σας λέω, δεν είναι δική μας πληροφορία. Μιλάμε είναι κάτι που το διάβασα στα spoilers στο Twitter. Ναι. Και η διπλή αποχώρηση προφανώς οφείλεται στο ότι πρέπει να επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες. Mm. Ότι αν χάσουν οι μαχητές, ο Σπαλιάρας έχει τη μικρότερη ψηφοφορία. Αν χάσουν οι μαχητές, λέμε τώρα. Και κερδίσει η ασυλία η Σάρα. Πρέπει να μπει υποψήφια. Το θεωρώ απίθανο να κερδίσει η ασυλία η Σάρα, γιατί είναι λίγο παλτό το τελευταίο διάστημα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Εάν φύγει η Σάρα, αυτομάτως και η Βαλαβάνη μπαίνει εκτός παιχνιδιού. Δεν έχει αντίπαλο. Εκεί, γι' αυτό σου λέω, δεν το βαριέσαι. Γιατί τώρα κοίταξε πόσα ερωτηματικά έχουμε. Αν υποθέσουμε ότι φύγει η Σάρα, η Βαλαβάνη πώς. Δεν θα αγωνίζεται, αλλά θα τίθεται σε ψηφοφορία. Ήδη έχει τεθεί. Ναι, αλλά με την ψηφοφορία του 24ου. Δεν θα αγωνίζεται, γιατί αλλά δεν θα αγωνιστεί, τρέχει. Αλλά θα τρέχει σαν ψηφοφορία. Καλά, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, μείναν και δύο εβδομάδες. Δεν είναι τίποτα το τρομερό να γι' αυτό λέμε, μπορεί να έχουμε και διπλή αποχώρηση. Θα δούμε. Μα πώς θα αντέξουν οι δύο μετά, εάν μείνουν σαν ομάδες μαχητές διάσημοι, οι δύο πώς θα αντέξουν να το βγάλουν πέρα. Θα μου πει, θα επιλέξουν πάλι δύο, θα μου πει στο τέλος. Ναι. Δύο-δύο θα πει. Δύο-δύο, αλλά θα είναι κουρασμένοι. Τέσσερις γυρίζουν στην Ελλάδα για τον ημιτελικό. Το έβγαλαμε κιόλας το Σάββατο και είναι επιβεβαιωμένο είναι ότι ο τελικός θα είναι τριήμερος. Τι εννοείς? Τρεις μέρες. Μαζί με τον ημιτελικό. Τρεις-τέσσερις-πέντε. Μαζί με τον ημιτελικό. Τρεις-τέσσερις-πέντε. Τρεις-τέσσερις-πέντε Ιουλίου. Άρα, παιδιά, ολοκληρώνονται. Δύο εβδομάδες είναι μέχρι να τελειώσει το Survivor. Και 25 Ιουνίου φεύγουν από άλλη ερωτηματικό. Αυτές τις τρεις μέρες θα είναι εσόκλειστοι όλοι οι παίκτες μαζί μέσα. Δεν το ξέρουμε. Λογικά θα είναι αποκλεισμένοι. Δεν θα έχουν επαφή με κανένα. Θα πηγαίνουν μονάχα στο χώρο που θα γίνουν τα αγωνίσματα και το live ουσιαστικά. Εκεί θα γίνει σφαγή, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Εκεί θα ψηφίζει ξανά ο κόσμος. Εκεί είναι, μηδενίζει η ψηφορία, αρχίζει εξ αρχής για τον τελικό νικητή. Για πάμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Το κορίτσι, για το οποίο είχε γίνει πάρα πολύ λόγο, το κορίτσι του Γιάννη του Σπαλιάρα. Που είχε γίνει πολύ λόγο γιατί. Γιατί στέλνει μηνύματα, δύο φορές έχει επικοινωνήσει με το αγόρι μας και έχει δείξει ιδιαίτερη χαρά ο Γιάννης, αλλά η